Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κώστα, καλησπέρα από το Λίμπερο και την εκπομπή του All About Taris. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχάς, νομίζω και μόνο που φόρεσες το περιβραχιόνιο του αρχηγού χθες ήταν μια ύψιστη τιμή για σένα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Για κάθε ποδοσφαιριστή που φοράει το περιβραχιόνιο είναι τιμή, θεωρώ. Δεν είσαι άγνωστος στον κόσμο του Άρη. Έχεις περάσει τον Άρη και έχεις παίξει και σε πολύ καλύτερες ασφαλώς εποχές. Δεν ξέρω, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω αυτό που μου έρχεται έτσι αβίαστα στο μυαλό. Πώς είναι να έχεις παίξει με προπονητή τον Έκτορ Κούπερ, να έχεις παίξει στην πολύ καλή εκείνη ομάδα τότε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να έρχεσαι τώρα και να προσγειώνεσαι λίγο ανώμαλα σε μια λίγο δυσάρεστη πραγματικότητα? Ναι, εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για κάτι. Ο Άρης εκείνη την περίοδο ήταν στα πάνω του. Μετά μια κακή διαχείριση, θεωρώ για μένα, έγινε στην ομάδα και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά για αυτές τις ομάδες ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είναι χαμηλά, γιατί με αυτόν τον κόσμο, με αυτό το γήπεδο, με έτσι όπως είναι η κατάσταση του Άρη, πάντα στοχεύει ψηλά, πάντα δηλαδή θα προσπαθεί να είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Για σένα η απόφαση να έρθεις στον Άρη ασφαλώς δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο, γιατί αφενός ξέρεις την ομάδα, την έχεις ζήσει, ξέρεις τι εστιάρεις και απ' την άλλη έχεις και μια γνωριμία και μια συνεργασία καλή και με τον Νίκο Αναστόπουλο, άρα νομίζω ότι και αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη κίνητρο για σένα. Σίγουρα. Απλά αυτό που με έκανε να έρθω τόσο στην ομάδα είναι το πλάνο που έδειξε ο πρόεδρος. Ξεκάθαρος απέναντι στις απαιτήσεις. Οι στόχοι πεντακάθαροι, δηλαδή άνοδος κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο γρήγορα στη Super League. Αυτό με έπεισε να έρθω στην ομάδα, γιατί και εγώ πραγματικά χαίρομαι να αγωνίζομαι για αυτή την ομάδα και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο ωραίο κόσμο. Ναι, η ειρωνία της τύχης είναι ότι για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί δεν έβλεπες μια προοπτική, είχες φύγει από τον Άρη του 2013, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι, Κώστα? Σίγουρα. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ χάλια, θα έλεγα, και εγώ προσωπικά κοίταξα κάτι καλύτερο για μένα. Σε βλέπουμε και σε ένα καινούριο ρόλο στο γήπεδο. Ως δεύτερο αμυντικό μέσο, να το περιγράψω κάπως έτσι. Σε είχαμε συνηθίσει δεξιμπάκ, είχες παίξει πολλές φορές τα αριστερά ή τα δεξιά στην επίθεση. Τώρα παίζεις ένα διαφορετικό ρόλο στην ομάδα. Εντάξει, στην ομάδα του Άρη θεωρώ ότι έχω παίξει όλες τις θέσεις. Ναι, τερματοφύλακας δεν έχεις παίξει ακόμη, είναι αλήθεια. Μόνο τερματοφύλακας. Απλά προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και όπου μου ζητηθεί να αγωνιστώ, θα αγωνιστώ και θα δώσω το καλύτερο που μπορώ. Ο προπονητής θεωρεί ότι εκεί μπορεί να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα μου, με βάζει εκεί, αγωνίζομαι εκεί και προσπαθώ για το καλύτερο. Στο χθεσινό παιχνίδι κοντά στο Αγιονέρι, προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν εσύ την πιστεύεις, ίσως έκανες το καλύτερο σου παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεις ρυθμό και εσύ τα πατήματά σου σιγά σιγά. Ναι, εντάξει, σιγά σιγά θεωρώ ότι όλη η ομάδα θα ανέβει. Δεν ήταν μόνο καλό παιχνίδι δικό μου. Όλα τα παιδιά έκαναν προσπάθεια. Όλοι βοηθήσαμε ένας τον άλλον. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώρισε κάποιος. Όλη η ομάδα, ήταν ομαδική δουλειά όλη αυτή που έγινε. Για μένα όλη η ομάδα είναι διακριθές. Σωστά. Εσύ πέρασες ένα έτσι λίγο περίεργο καλοκαίρι. Δεν βρήκες κάτι από αυτό, όπως το περίμενες? Δεν ξέρω πώς το εβίωσες αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ναι, ήταν λίγο μπερδεμένο βασικά, γιατί είχα συμβόλαιο με τον Εργοτέλη. Κάποια στιγμή δεν με αποδεσμεύανε. Τελικά κατάφερα να αποδεσμευτώ, αλλά ήταν λίγο αργά, θεωρώ, γιατί τις ομάδες κοίταξαν να ανανεώσουν ποδοσφαιριστές και όχι να πάρουν ελεύθερους. Ναι. Οπότε με πήγε πολύ αργά. Ναι. Έστω και έτσι όμως ήρθε ο Άρης κάπου στην πορεία και... Σίγουρα. Και έτσι όπως ήταν τα πράγματα θεωρώ ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Η ομάδα ξεκίνησε καλά, έχει κάνει ένα 4 στα 4. Εντάξει, έχει τις αυξομοιώσει την απόδοση, είτε στα σκαμπανεβάσματα. Είναι λογικό για μια ομάδα που έχει φτιαχτεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά δείχνει με το καλημέρα, Κώστα, ότι εντάξει, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ για τα δεδομένα της κατηγορίας και δείχνει ότι δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Αυτή την αίσθηση βγάζει στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή δείχνουμε αποφασιστικότητα, μπαίνουμε μέσα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτό που παίζουμε αναδιαστήματα, γιατί υπάρχει κούραση. Ακόμα δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο. Το σημαντικό για μένα είναι να παίρνουμε τους 3 βαθμούς, να είμαστε πόσο μάλλον από τώρα στην κορυφή και να διατηρήσουμε την κορυφή μέχρι το τέλος. Ναι. Στόχος από εδώ και πέρα είναι φυσικά να μείνετε στην κορυφή, αλλά υποθέτω και να σιγά σιγά να αυξάνεται και τη διαφορά από τους διώκτες. Σίγουρα, όταν η ομάδα ετοιμαστεί 100%, γιατί δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, πιστεύω ότι θα δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και θα γίνουν και τα παιχνίδια πιο εύκολα για μας. Να μπορούμε να τελειώνουμε παιχνίδια και από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ακόμα και χθες κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες
και λόγω συγκέντρωσης, χαλαρότητας δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε για να, να είναι πιο εύκολο το παιχνίδι για μας. Ναι, γιατί είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος, ή μάλλον όλοι οι αντίπαλοι μέχρι στιγμής, κάνουν φάση στον Άρη είτε από κάποιο λάθος που θα γίνει από πλευρά Άρη και όχι από οργανωμένη επίθεση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν δέχεται εύκολα γκολ ο Άρης. Ναι, ναι. Και πόσο μάλλον όταν παίζουν οι αντίπαλες ομάδες με τον Άρη δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που πρέπει εμείς να προσέχουμε και να μην. Για μένα δηλαδή, μία φάση χθες έγινε ένα γκολ. Χαίρομαι πραγματικά όμως που η ομάδα μου αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε πάλι να είναι μπροστά στο σκορ. Mm-hmm. Πάλι με τον Βασίλη Τωρόβα, δεν ξέρω αν έχετε ξαναπαίξει μαζί. Πάντως συνθέτεται έτσι στα χάφη σιγά σιγά ένα δίδυμο που αρχίζει να βρίσκεται στο γήπεδο. Με τον Βασίλη είχα ξαναγωνιστεί στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Mm-hmm. Ένα εξάμηνο, ναι. Ήμασταν mm-hmm. μαζί. Εντάξει. Η ομάδα θα βελτιωθεί και χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι και καλύτερη, πιστεύω. Mm-hmm. Πες μας και κάτι για τον Νίκο Αναστόπουλο, με τον οποίο έχεις συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος που το ζει πραγματικά το παιχνίδι, που έχει αγαπήσει τον Άρη και το λέει και δημόσια, είναι φανερό αυτό. Αλλά και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, εγώ θα τον περιέγραφα, στην κατάλληλη θέση, για την κατάλληλη αποστολή που του έχουν αναθέσει. Σίγουρα. Αυτό φαίνεται, το δείχνει. Ήθελε να έρθει, ήρθε στην ομάδα. Δείχνει, βγάζει την ταυτότητα και αυτού η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει πειθαρχία. Εντάξει, τώρα το να πούμε, όλοι τον γνωρίζουμε ποιος είναι και τι έργο έχει κάνει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Έτσι κλείνοντας, πιστεύεις ότι θα έχετε καταφέρει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να έχετε καθαρίσει την μπουάδα που λέμε ποδοσφαιρικά? Εντάξει, αυτά είναι ωραία να τα λέμε για να τα ακούει και ο κόσμος, αλλά εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μακάρι να στραβοπατήσουν οι αντίπαλοι μας, αλλά εμείς το μόνο που κοιτάμε είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και να διατηρούμαστε στην κορυφή. Ναι. Και αλήθεια είναι και με ομάδες, ναι. Κώστα, που δεν τις ξέρεις και καλά. Δηλαδή τώρα παίζετε την Κυριακή με την ΑΠΕΛ Αγκαδά. Εντάξει, τη δυναμικότητα της οποίας δεν είναι φυσικό να τη γνωρίζετε. Και πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε τα ρόστερ ούτε τις ομάδες, χωρίς να θέλω να μειώσω, ας πούμε, ναι, τις ομάδες. Απλά αυτό που κοιτάμε εμείς είναι να δείχνουμε σοβαρότητα και να προσπαθούμε να πάρουμε το παιχνίδι, να καθαρίσουμε το παιχνίδι από νωρίς. Mm-hmm. Κάτι που πιστεύω ότι όσο βελτιώνεται η ομάδα θα γίνεται και πράξη. Ναι. Και κλείνοντας, πιστεύεις ότι η δική σας παρουσία, δηλαδή με παίκτες που έχουν φορέσει παράσημα στη Super League και έχουν πάνω από 100 συμμετοχές ο καθένας τουλάχιστον, πιστεύετε ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές προσεχώς στον Άρη? Σίγουρα. Η δουλειά που γίνεται εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλή. Όλοι μιλάμε μεταξύ μας τι γίνεται και από τώρα ήδη. Εγώ δεν θα σκρύψω ότι έχω δεχτεί τηλεφώνημα από παίχτη Super League να μου πει, να του δώσω πληροφορίες για το τι γίνεται στην ομάδα του χρόνου, δηλαδή να μπορέσει να έρθει σε επαφή, να μπορέσει να έρθει στην ομάδα. Πάντως ξέρω ότι έναν συγκεκριμένα θα ήθελες να τον έχεις ξανά συμπαίκτη σου. Το Μάρκο του Βελίδη. Εντάξει, ο Μάρκος έχει κάνει μια δικιά του πορεία, έχει χαράξει πράγματα τώρα, εντάξει, είναι δύσκολο να κατέβει κατηγορία. Για πες μας, ναι, ολοκλήρωσε. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Εγώ πραγματικά θα τον ήθελα να το δώσω σε ομάδα του εξωτερικού. Είναι δουλευταράς, τα έχει καταφέρει μόνος του χωρίς καμία βοήθεια. Μπράβο του, του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πιστεύω ότι θα τον δώσω σύντομα κάπου πολύ ψηλά. Εσύ φεύγοντας από τον Άρη, ήσαν ικανοποιημένος από τις επιλογές που έκανες? Όχι, δεν θα το έλεγα. Φεύγοντας. Πολλά ανάποδα πράγματα συνέβηκαν, ήμουνα και άπειρος γενικά, την πάτησα θα έλεγα, αλλά εντάξει, όλα στη ζωή είναι μαθήματα. Ναι. Δεν σε πήραν και τα χρόνια, μαθήματα. Εντάξει. Όχι, φυσικά. Πόσο μάλλον σε 2 χρόνια να βρίσκομαι στον Άρη στην Αλφα Εθνική. Στο εύχομαι πραγματικά, Κώστα, να ευχηθούμε και καλή ξεκούραση, γιατί έχετε και ευκαιρία να πάρετε κάποιες ανάσες τώρα μετά από μια δύσκολη εβδομάδα και να ευχηθούμε νίκες κάθε αγώνα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια.